Οι εικόνες με τα νεκρά ψάρια στον Καρτερό κινητοποίησαν άμεσα την περιφέρεια Κρήτης, όπου σήμερα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο όπου προχώρησε σε αυτοψία και έλεγχο. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για τις πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της λίμνης. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στον έλεγχο ανέλυσαν τα δείγματα του νερού αλλά και των νεκρών ψαριών με στόχο να εντοπίσουν τις αιτίες του φαινομένου. Πάρθηκαν. Το ΕΛΚΕΘΕ ήταν εκεί και πήρε δείγμα ψαριών για να διαπιστώσει την ακριβή αιτία του θανάτου και επίσης ενημερώθηκε από μένα προσωπικά και ο Δήμος Χερσονήσου και ο Δήμος Ηρακλείου, τελικά είναι στο Δήμο Ηρακλείου η περιοχή, για να πάει να καθαρίσει την περιοχή και από τα νεκρά ψάρια και από τα όποια σκουπίδια υπάρχουν στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η έλλειψη οξυγόνου στο νερό, πιθανόν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και της εισβολής του θαλασσινού νερού στον ποταμό, εγκλωβίζει τα ψάρια με τελικό αποτέλεσμα να σκοτώνονται. Ωστόσο, οι αρμόδιοι αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων πριν καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα. Υπάρχει κυματισμός, μπαίνει μέσα η θάλασσα στο δέλτα του ποταμού. Μαζί με το νερό μπαίνουν και ψάρια. Όταν σταματήσει ο κυματισμός, κατεβαίνει στάθμη και χάνεται η επικοινωνία του ρέματος με τη θάλασσα, οπότε με τον ευτροφισμό που δημιουργείται, έλλειψη οξυγόνου και ό,τι ζωντανό βρεθεί μέσα αποκομμένο στην περιοχή του ρέματος, δυστυχώς θανατώνεται. Αυτό συμβαίνει. Οικολογικά ευαίσθητες χαρακτηρίζονται αυτές οι περιοχές, καθώς βάσει νόμου δεν μπορούν να παρέμβουν χωρίς ειδική άδεια. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνάντηση για το ίδιο θέμα που παρατηρήθηκε και στον Αποσελέμη, ούτως ώστε να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Οι περιοχές είναι χαρακτηρισμένες οικολογικά ευαίσθητες. Είναι, για παράδειγμα, στον Αποσελέμη είναι καταφύγιο άγριας ζωής. Το ίδιο ισχύει και στον ποταμό, στον Καρτερό. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε χωρίς ειδική άδεια. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε οποιαδήποτε έργα, έστω και μικρά, για να υπάρχει επικοινωνία, για παράδειγμα, της θάλασσας με το ποτάμι, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Κάνουμε, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση για τον Αποσελέμη, να δούμε μήπως μπορούμε να το ξεπεράσουμε και αυτό, γιατί θα το έχουμε ξανά. Δηλαδή, μετά από ένα μήνα, ενδεχομένως να έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στον Αποσελέμη ή στον Καρτερό ξανά.